Είμαι νοσηλεύτρια, βγαίνω ραντεβού, ναι. Τα οποία ονομάζω συνεδρίες. Κλείσε τις πόρτες, κλείσε τα παράθυρα και σβήστε τα φώτα να νομίζουν ότι λείπουμε. Τώρα! Πρέπει να πληρώνομαι για τις φυλακίες που ακούω. Δεν μπορώ εγώ να κάθομαι να τα ακούω αυτά δωρεά. Α, δεν μπορείς. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Θέλω να απολαύσω το ραντεβού μου, να γνωρίσω τον άνθρωπο που μου διαλέξατε. Ελπίζω να διαλέξετε καλύτερα από ό,τι διαλέγω εγώ. Είναι marketing όλα, είναι marketing. Ένας καλός άνθρωπος, να κυκλοφοριέται. Μην τον πάω στο χωριό μου και γίνουμε ρεζίλοι. Δεν πάω στο χωριό εγώ, δεν θέλω χωριό. Δεν θέλω εγώ, έχω γεννηθεί στο πόλι. Α, και να μην είναι αγενής. Με την αγένεια έχω θέμα. Κάνει τη σκληρή η γατούλα, αλλά με θέλει σαν τρελή. Αυτό φαίνεται. Να υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον ώστε να προχωρήσει σε σχέση και ακόμα παραπέρα. Και θα πάμε στο φεγγάρι. Γεια σου, ρε Παύλο. Το τριαντάφυλλο μαράφι. Τι ρομαντικό. Θα το σχολίασες και εσύ το τριανταφυλάκι, το καημένο. Από πού το έφερες? Ταλαιπωρήθηκε. Ωραία τα λες. Δεν θα ήταν ένας άντρας που θα κοίταζα ποτέ. Φέρε μου γυναίκα που δεν είναι αχάριστη. Όλες μαλάκα. Τα λέμε όλες. Έχεις την Αυστρία παϊδάκια αρνίσια. Εσύ. Αν είναι αυτό 200 κιλό, εγώ δεν θέλω. Γιατί να σκεφτείς ότι είναι 200 κιλά. Δεν την αγαπάς την Ελλάδα τόσο όσο πρέπει, νομίζω, Εντάξει, θεωρώ ότι είναι ένας ακόμα μετανάστης. Εγώ θέλω να φύγω από το παιχνίδι τώρα. Που έχει πάει στο εξωτερικό, έχει μπερδέψει το τι είναι Έλληνας, το τι δεν είναι Έλληνας. Κι όχι από αυτό! Μαλακισμένος, γαμίστο! Στην ηλικία σου θα πρέπει να ονειρεύεσαι να επιστρέψεις. Όχι, δεν πρέπει. Που νομίζω ότι εξέρθει μωρή βλαχάρα. Θέλει το σπρεσάκι. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου, εδώ πέρα είναι Ελλάδα, δεν έχουμε σπρεσάκι. Το έλεγε το κορίτσι. Όχι, το εσπρεσάκι, το εσπρεσάκι. Μην παραξηγέστε και εσείς, κυρία, μην παραξηγέστε κατευθείαν, παραξηγηθήκατε. Αν πρέπει να παραξηγηθείτε, κάπου στο χώρο με αυτό. Όχι, εσύ, βάλτε τα μάτια στο χώρο σου, δεν θέλω. Μη ζητά συγγνώμη. Είσαι στην Ελλάδα. Δεν πίνουμε καφέ εμείς μετά, το γλυκό, το φαΐ, όλα αυτά. Θέλω να σου κάνω ένα χαστούκι από την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή. Άλλο στην Ελλάδα και άλλο Έλληνες. Έλληνες είμαι κι εγώ. Πώς τους πετσόκοψες έτσι, ρε μαλάκα. Πώς τους γάμισες έτσι, μην τα γάμισες όλα. Τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου. Γιατί αυτό το λάτωμα υπάρχει εδώ στην Ελλάδα. Που είμαστε στο εσωτερικό μας βλέπουν σαν να μην είμαστε Έλληνες. Τι πάθες τώρα, ρε. Τίποτα, ρε, δεν έχω πάθει τίποτα. Μια χαρά είμαι. Με βλέπεις που να το πόδι μου έτσι και με έτοιμο να σπάσω το πάτωμα. Αυτό το πράγμα με τρελαίνει. Θες να με προσβάλλεις. Πάρ' το κατευθείαν. Το φέρνεις γύρω-γύρω, με τρελαίνει. Τώρα θα μάθουμε. Θα βγούμε. Ραντεβού. Είστε τρελή, ρε. Όχι. Εγώ θα ήθελα να τα ξαναπούμε. Τώρα πώς, πού, πότε, αυτό είναι άλλο θέμα. Ρε εσύ, πας καλά ρε, είσαι τόσο βλάκας, ασύχτη!